Και στην εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα και τα όσα υπόθηκαν από την Κύπρια ηθοποιό Μαρία Μουστάκα για τον επίσης Κύπριο ηθοποιό Κρίστοφερ Κρέκο, ήρθε η ώρα να δώσουμε βήμα στον ηθοποιό, ο οποίος θέλει να πει τη δική του αλήθεια και τη δική του εκδοχή. Καλησπέρα. Ξέρεις, όπως το νόμισμα έχει δύο όψεις, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν δύο εκδοχές. Ποια είναι η δική σου? Λοιπόν, πάντα σε κάθε συνέντευξη που είχα, τους έλεγα ότι με προσωπικά μην με ρωτάτε. Δεν συνηθίζω να λέω τα προσωπικά μου, διότι πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να με κρίνει πρώτα από τη δουλειά μου και τα προσωπικά μου, αν είμαι σωστός άνθρωπος, ξέρω εγώ, το βλέπουν όλοι, δεν έχω τίποτε εναντίον μου. Το αντίθετο, με χτιμάει η Κύπρος όλη και έξω, διότι πρώτα είμαι άνθρωπος και έχω το κούτελο μου πεντακάθαρο και μπορώ να κοιτάζω οποιοδήποτε στα μάτια. Λυπούμε γιατί πρέπει να αναφερθώ σε κάποια πράγματα σήμερα, λόγω του ότι πρώτα-πρώτα είναι προσωπικά. Απλά, όταν είδα τη συνέντευξη, η αλήθεια ήμουν οργισμένος. Τώρα μιλώ πιο ήρεμα και τα βλέπω και λίγο διαφορετικά. Θα μιλήσω όσο λιγότερο μπορώ, αλλά straight to the point που λέμε. Θεωρείς ότι όσα έχουν υποθεί από την πρώην σύντροφό σου υπάρχει και κρύβεται πίσω μία δόση ρητορική μίσους? Ξέρεις, η αγάπη και το μίσος είναι πολύ κοντά. Αλλά αυτό που μετράει είναι η εκτίμηση. Ο σεβασμός είναι πιο δυνατό από αυτά. Ναι, ίσως, δεν ξέρω γιατί. Τώρα εγώ θέλω να μπω στο χαρακτήρα της, να μπω στη σκέψη της. Γιατί τη στιγμή που πριν λίγο καιρό που είχε κάποια προβλήματα με την υγεία της, εγώ έτρεξα από τη Λάρνακα 5 το πρωί να πάω την πάρω σε ιδιωτική κλινική στη Λάρνακα. Τώρα, δεν ξέρω ψυχολογικά αν έχει και την πίεση αυτή με το παιδί που, εντάξει, όταν δύο γονείς δεν είναι μαζί, άρα το βάρος θα πέσει στον ένα. Είναι τόσο υπερπροστατευτική, μπορώ να το πω, και ο τρόπος που τη χειρίζεται, η μικρή είναι πανέξυπνη και τη χειρίζεται αυτή το ίδιο. Κάποτε, δεν ξέρω αν είναι στο υποσυνείδητο της, προσπαθεί να κάνει τη σχέση που είχε η Μαρία με τον πατέρα της μαζί μου. Που αν τη ρωτήσω, δεν υπάρχει έτσι θέμα. Ναι, αλλά οι πράξεις σου κάποτε εκεί οδηγούν. Άρα είχε δείξει από πριν κάποια δείγματα γραφής? Εγώ του έφερα τα ανάφερνα, αν δεν είχαν αναφερθεί από την ίδια. Ναι, λέω, κάποτε αυτό που λες εσύ με τον πατέρα σου, τη σχέση σου, προσπαθεί να τη δημιουργήσεις με τη μικρή σου εμένα. Οπότε θέλει πολύ προσοχή. Και το πώς άρχισε τώρα το θέμα αυτό, είναι που έναν που γράψαν ότι πάντρεψα την κόρη μου στην Αγγλία κτλ. Λοιπόν, ένα χαρμόσυνο γεγονός, τη στιγμή κυρία Μαρία που δεν έστειλε στις κόρες μου ούτε ένα SMS να της πεις να ζήσει, που είναι η αδερφή της κόρης σου, βγαίνεις μετά να γράψεις έναν, τι έγραψε από κάτω, ότι υπάρχουν αφανείς, ούτε καν το είδα, απλά με πήραν και μου το είπαν. Και της έγραψα μήνυμα πίσω, εγώ της λέω, τι έκαμες πάλι, της λέω. Τέλος πάντων, αυτό δεν το είδα, το έκανα γαργάρα, λέω, άστο. Μετά βλέπω τη συνέντευξη. Και τα πήρα στο κρανίο. Ποιος ήταν εκείνος που σε πήρε τηλέφωνο ή να σε ενημερώσει για τη συγκεκριμένη συνέντευξη? Συγγενείς μου, φίλοι, όλοι. Έχω φίλους, φίλες που θέλουν να βγουν ήδη να πούν αρκετά. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση που είχες όταν βγήκε προς τα έξω η συγκεκριμένη συνέντευξη? Λέω τώρα, πού κολλά τώρα τούτο, ας πούμε. Γιατί, δηλαδή, γιατί το κάνεις, είσαι τόσο αδικημένη? Θεωρήσεις ότι την αδίκησες κάπου? Γιατί βγήκε πάντως και είπε ότι το παιδί το μεγαλώνει μόνη της και εσύ είσαι απόν. Ναι, είπαμε, όταν δύο γονείς δεν είναι μαζί, παίρνει το βάρος ο ένας. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, έχει περισσότερες ώρες με το παιδί, είναι η ίδια. Μένει μαζί του. Εγώ είμαι με τη δουλειά συνέχεια. Μένω Λάρνακα, τη μηνύ παραλίμνη. Τελευταία φορά που πήγα στη μικρή πριν μια εβδομάδα και περίπου, μου στείλε μήνυμα, μπορείς να την πάρεις το μάθημα σήμερα ή μου γυρίζεις μας στο κάμπινγκ, κοντά στη Λεμεσό. Πήγα κατευθείαν. Δεν υπήρχε περίπτωση καμιά φορά να πω δεν μπορώ
γιατί θα πάω να διασκεδάσω, ξέρω εγώ, δεν υπήρχε έτσι περίπτωση ποτέ. Ή στι αρρώστιε τη μικρή, ο πατέρα είχε κάτι, α πούμε, ήμουν δίπλα τη ταβάντα. Να σου πω το αντίθετο. Α πούμε, τόσο υπερπροστατευτική ήταν, που όταν ήταν 3,5 χρόνια η μικρή, την πήρα μόνο μου να πάω έναν περίπατο. Και λέω, αυτά πράγματα είναι σοβαρά. Υπήρξε κάποια περίοδο που να σου είχε απαγορεύσει να δει τη Γρηγορία? Ναι, για λόγους δεν μπορώ τώρα να πάμε έτσι, να κάνουμε αλλιώς. Ναι. Ποιο σχόλιο ή χαρακτηρισμός που είχε αναφέρει στη συνέντευξη η Μαρία σε ενόχλησε περισσότερο? Το ανώριμος είναι πολύ βαριά κουβέντα. Είμαι πολύ πιο σοβαρός από τον πιο σοβαρό. Αλλά επειδή έχω μια παιδικότητα μέσα μου. Γιατί αν έπαιρνα όλα τα προβλήματα μέσα μου, εγώ θα πεθαίνω. Έχω ένα παιδί μέσα μου. Αυτό δεν σημαίνει είμαι ανώριμος. Κάθε άλλο. Την έχεις πάρει τηλέφωνο να συζητήσετε? Διότι εκείνη ισχυρίζεται και όπως έχει προαναφέρει και στη συνέντευξη ότι τα είχατε συζητήσει πολλάκις, αλλά δεν έβρισκε καμία ανταπόκριση. Μιλήσαμε αρκετές φορές, αλλά ξέρεις, γίνεται κάτι που ανατρέπεται. Τι ήταν εκείνο, δηλαδή, η ρογμή στη σχέση που πλέον βλέπεις ότι δεν πάει παραπέρα? Κοίταξε, με τον τελευταίο ήταν πολύ σοβαρό για μένα. Γιατί το ξανακάμε πριν 4 χρόνια. Που θα έκανε μια συνέντευξη με μια κοπέλα, δημοσιογράφο. Και κάτι έγινε πάλι. Και βγήκε και άλλαξε την συνέντευξη. Δηλαδή την έχει κάνει, απάντησε τις ερωτήσεις, έγινε κάτι μεταξύ μας, ξέρω εγώ, που έφταινε αυτή. Πήρε δημοσιογράφο και άλλαξε όλη τη συνέντευξη. Δεν είμαστε μαζί, χωρίσαμε και βγαίνει από το σελίδο με το παιδί. Μετά από όλο αυτό που είχε γίνει τότε, είχες χάσει δουλειές? Εγώ, όχι. Η Αντίδια υποστηρίζει ότι εξαιτίας της σχέσης που χάσει είχατε... ίδια. Όχι, εγώ όχι. Όχι, αλλά η ίδια υποστηρίζει ότι έχει χάσει κάποιες τηλεοπτικές δουλειές λόγω του ότι ήσασταν μαζί. Εγώ μπορώ από το αντίθετο, δεν μπορούν να το πούν και στον χώρο. Επειδή είστε και οι δύο ηθοποιοί, θεωρείς ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το γεγονός όλο αυτό να έχει προκύψει από το ότι εσύ είσαι πιο δημοφιλής από τη Μαρία και ως εκ τούτου να έχεις κλείσει περισσότερες τηλεοπτικές δουλειές? Αυτό να ρωτήσεις την ίδια. Δεν ξέρω. Τώρα έχω εσύ ένα απέναντί μου, αλλά περιμένω από σένα. Υπάρχει ένα τέτοιο όμως ενδεχόμενο, εσύ που τι ξέρεις καλύτερα? Τι να πω, απλά εντάξει, αυτά και να υπάρχει. Γυρίζει μπούμεραγκ. Ποια είναι η σχέση που έχεις με τη Γρηγορία? Κοίταξε, κάποτε αν ακούει τη Μαρία να μου μιλά έντονα στο τηλέφωνο, να λέει κάποια κουβέντα παραπάνω, επηρεάζει τη Μητσιά. Μου μιλά το ίδιο. Ας σας πω το τελευταίο που δεν σου πω. Μικροπράγματα, αλλά σοβαρά. Βγαίνουμε από μια καφετέρια με τη μικρή έξω, φεύγοντας, και είναι μια παρέα και μου μιλούν για το κάμπινγκ και αστείευουν κτλ. Φεύγοντας γυρνάει πίσω η μικρή και τους λέει, δεν είναι έτσι όπως νομίζετε, είναι τρελός. Και ήταν η δική σου αντίδραση τούτη? Χαμογέλασε, έφυγα. Υπήρξε κάποια στιγμή που να νιώσεις ότι έστρεψε το παιδί σου εναντίον σου? Μπορεί να μην το κάνει να πάει και της λέει το και το, αλλά η μικρή ακούει. Ή μπορεί να μου μπει κάτι μπροστά που ξέρει να ξεχαστεί και να μπει κουβέντες. Η μικρή είναι σφουγγάρι. Άρα επηρεάζεται. Αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, διότι είναι παιδί της. Άρα αυτή την περίοδο δεν έχετε και τις καλύτερες σχέσεις? Όχι. Προσπάθησες να φτιάξεις κάποια πράγματα στη μεταξύ σας σχέση? Πώς θα το διορθώσω, αφού βγήκε με αυτήν την συνέντευξη, ας πούμε, είμαι κάποια πράγματα που δεν χρειαζόντουσαν και είναι μισές αλήθειες. Και δίνω λεφτά για το παιδί και είμαι μαζί της όποτε μπορώ. Και στις δυσκολίες της και όλα. Δεν καταλάβω πώς το γύρισε. Από τη δική σου σκοπιά θεωρείς ότι είσαι πρότυπο πατέρα? Ποιος είναι πρότυπο? Μεγάλη κουβέντα τούτη. Προσπαθώ. Δεν σου λέω, εγώ κάνω λάθη. Έκανα λάθη. Μεγάλη κουβέντα το πρότυπο. Και πολλές φορές έχω τύπα σε συνεντεύξεις μου, το μόνο πράγμα που μετανιώνω στη ζωή μου και δεν ντρέπομαι να το πω, το συνειδητοποιώ τόσο μεγαλώνω ότι έπρεπε να σπαταλήσω περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μου. Μιλώ γενικά για τα άλλα τρία. Ναι, και λόγω της δουλειάς και ξέρω εγώ, δυστυχώς είμαστε πιο
πιο λίγο χρόνο με τα παιδιά, είναι αυτό που ειλικρινά μετανιώνω. Κάποια πράγματα που έβλεπες ότι έκανες λάθος με τα τρία προηγούμενα σου παιδιά, με την προηγούμενη σου γυναίκα, γιατί δεν προσπαθείς να τα διορθώσεις τώρα με τη Γρηγορία? Προσπαθώ, όπως σου είπα, είναι το θέμα χρόνου. Να σπαταλώ περισσότερο χρόνο, να τους έχω σαν φίλος πρώτα, να τους λέω πέντε πράγματα, διότι είναι τούτη η ουσία. Προσπαθούν με τα άλλα μου παιδιά να βγουν σωστοί στην κοινωνία, να σέβονται και να είναι σωστοί άνθρωποι. Αυτό είναι το δίπλωμα τους, ας το πούμε, το degree τους. Τα άλλα έρχονται δεύτερη μοίρα. Βλέπεις περισσότερες φορές τα παιδιά σου στην Αγγλία παρά από τη με την Γρηγορία? Όχι. Μήπως η Μαρία έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού της έχει το συγκεκριμένο ότι δηλαδή σκέφτεται ότι βλέπεις έχεις καλύτερες σχέσεις με τα παιδιά σου που από τον προηγούμενο σου γάμο? Έχω καλύτερες σχέσεις σίγουρα. Και με την πρώη μου απίστευτη σχέση. Θεωρείς ότι υπάρχει ζήλια από μέρος της? Ναι. Το έχετε συζητήσει ή απλά η κάτσης? Να το λέω, ναι, δεν παραδέχεται, δεν ζηλεύω, είναι, δεν ξέρω εγώ, εντάξει. Έχει φορές που η ζήλια μπορεί να φυσιολογική, έχει φορές που άμα δεν είναι φυσιολογική, καταντά έλκος. Δηλαδή, όταν πήγαινε στην Αγγλία για να συμμετάσχει σε κάποια auditions και έπρεπε να πας να δεις και την πρώην γυναίκα σου λόγω των παιδιών σου, σου είχε κάνει κάποια σκηνή ζηλοτυπίας? Μερικούς καβγάδες. Εσύ όμως πήγαινες. Ναι. Είναι όμως, θα τολμήσω να σε ρωτήσω τώρα, για θες μου απαντάς. Θεωρείς ότι έβαζες περισσότερο την καριέρα σου πάνω από τη σχέση σου με τη Μαρία? Και δες το και από τη δική της σκοπιά, γιατί είναι γυναίκα, ήσασταν μαζί και εσύ θα πήγαινε στην πρώην σου, άρα... Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά πήγαινε για δουλειά. Της έλεγες ότι δεν υπάρχει κάτι? Ναι, εσύ, ναι, εννοείται. Αλλά εκείνη πάλι... Ναι. Επίσης, υποστήριξε η ίδια ότι λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων που έχεις, έχεις βάλει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα το παιδί σας. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κουβέντες τούτες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω την καριέρα μου πάνω από την οικογένεια μου, όχι. Άρα... Αλλά αν έρθει το... Εν τούτο που μπλέκουμε τώρα. Τώρα, αν μου έρθει μια δουλειά από το εξωτερικό που συμβαίνει, εντάξει, για 5-8 να το κάνω ή στο... Οπουδήποτε στο εξωτερικό θα το κάνω. Σημαίνει ότι να πάω, δηλαδή, βάλω δεύτερη μοίρα το παιδί μου. Και τώρα είναι εκεί που γίνεται το μπλέξιμο. Σε έχει κατηγορήσει ποτέ ότι την απάτησες? Ναι. Πώς αντιδράσεις σε αυτό? Πώς να αντιδράσω? Δεν είχε, ας πούμε, βάσιμα. Το είχε από πάντα τούτο. Άρα, να μην ισχύει κάτι τέτοιο και να πει ο άλλος, ειδικά αν είμαστε και μαζί, δηλαδή, ναι. Λίγο βαρύ είναι αυτό. Ναι, είναι βαρύ, σίγουρα. Θεωρείς ότι η Μαρία είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί σου? Τον μπορεί να το ρωτήσεις την ίδια. Εσύ είσαι ερωτευμένος? Η χαραμάδα κλείνει με κάποιες πράξεις. Έχεις δεχθεί απειλές? Ναι. Τώρα να δεις, θα σου κάνω, σου κάνω, κάμε. Και όντως αυτές οι απειλές έγιναν πράξη? Δεν ξέρω. Η μια είναι που βγήκε χτες, ας πούμε, παράδειγμα. Σε είχε προειδοποιήσει ότι θα έβγαινε να πει κάποια πράγματα για σένα? Ναι, μου ρίχνει μέσα-μέσα, θα τον αρέσει λύκια. Δεν της είπες ότι δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα, αν όχι για σένα, για το παιδί σας? Ναι. Και δεν την ένοιαζε? Εντάξει, σε μια φάση λέω, εντάξει ρε παιδί μου, κάποτε σταματάς δηλαδή. Μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί, ποια γνώμη έχει σχηματίσει για τη Μαρία? Ήταν η Μαρία που είχες γνωρίσει όταν ήσασταν μαζί ή έχει μετατραπεί σε ένα εντελώς διαφορετικό άνθρωπο? Κοιτάξτε, είχε από την αρχή κάποιες εξάρσεις και τα λοιπά που έβλεπα. Εγώ λέω, κάτσε, οι υπερβολές. Λέω, οκ, εντάξει. Όπως είπε η Γινή, θα μεγαλώσω εγώ, όπως το είπε να μεγαλώσω. Νομίζω αυτή πρέπει να οριμάσει. Εντάξει. Δεν είμαστε μωρά. Για να κλείσω το θέμα εδώ, θέλω να μου πεις ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις προς τα έξω, έτσι ώστε να υπάρξει η κάθαρση. Έχω πολλά να πω, δεν θα τα πω όμως. Σου είπα, για να μην γίνει κουτσομπολίστικο και αυτό. Εγώ το μόνο που θέλω τώρα είναι απλά να πει ότι δεν είναι έτσι που τα εννοούσε τα πράγματα, διότι ξέρω, μπορεί να έχει τα δικά της θέματα και να ανοίξει το στόμα της λίγο παραπάνω.
να του λέει, οφείλει ένα συγγνώμη. Άρα θα κινηθείς νομικά. Εγώ θα δω δικηγόρο σήμερα, θα της δώσω το chance να απολογηθεί ή αν δεν απολογηθεί, τουλάχιστον να πει ότι αυτά που είπε δεν είναι έτσι που τα εννοούσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κατάθεση ψυχής και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει χρυσή τομή μεταξύ σας. Thank you.